Πρόταση στον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χρήστο Μέτιο για ενεργειακή αναβάθμιση των κτηριακών συγκροτημάτων του Πανεπιστημιακού Ιδρύματος της Καβάλας πρόκειται να καταθέσει τις επόμενες ημέρες η Αντιπριτανία της Καβάλας. Όπως γνωστοποίησε ο Αντιπρίτανης Νάσος Μητρόπουλος στην εκπομπή αναλυτής του Ένα Channel, ο φάκελος είναι έτοιμος προς παραχώρηση και εντός των ημερών θα κατατεθεί στον Περιφερειάρχη έτσι ώστε να υπάρξουν σημαντικές παρεμβάσεις σε κτίρια τα οποία έχουν πληγωθεί από τον χρόνο. Το κυριότερο ένα θέμα το οποίο θέλουμε να βάλουμε τώρα κοντά είναι η ενεργειακή αναβάθμιση των κτηρίων. Σωστά. Υπάρχουν χρήματα στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Πιστεύω ότι ο Περιφερειάρχης μας θα βοηθήσει προς αυτήν την κατεύθυνση και επομένως θεωρώ ότι ήδη ετοιμάζεται κάποιος φάκελος για να υποβληθεί έτσι ώστε να υπάρξει είτε με τα φωτοβολταϊκά είτε με διάφορους άλλους τρόπους να υπάρξει μια τέτοια αποκατάσταση. Παράλληλα, σχετικά με ένα πρόβλημα το οποίο ήρθε στο φως της δημοσιότητας όσον αφορά το φωτισμό στους κεντρικούς δρόμους του Ιδρύματος, ο κ. Μητρόπουλος απάντησε ότι αυτό θα λυθεί άμεσα, καθώς έχουν μείνει μονάχα τα διαδικαστικά με τον εργολάβο για να ξεκινήσει τις απαραίτητες διορθώσεις στους λαμπτήρες. Λοιπόν, την Παρασκευή 17 Δεκεμβρίου, που έγινε η διοικούσα επιτροπή του Ιδρύματός μας, αποφασίστηκαν δύο πράγματα. Το πρώτο θέμα το οποίο αποφασίστηκε ήταν να αποκατασταθεί ο φωτισμός στον κόμβο της Καβάλας. Άρα λοιπόν είναι ένα θέμα διαδικαστικό πλέον, δηλαδή θα γίνει η προκήρυξη, θα έρθει κάποιος εργολάβος για να μπορέσει να τη φτιάξει αυτή τη δουλειά. Δεν λέω ότι μπορεί να γίνει μέσα σε 1-2 μέρες, αλλά οπωσδήποτε θα γίνει το επόμενο χρονικό διάστημα, θα υπάρξει πλήρως φωτισμός. Έχει ήδη ληφθεί η απόφαση, έχουν ήδη εγκριθεί τα κονδύλια για να γίνει όλη αυτή η υπόθεση. Άρα λοιπόν προς αυτό το κομμάτι αυτό θα λυθεί. Όσον αφορά τα κρούσματα, ο Αντιπρίτανης έκανε γνωστό ότι μόλις το 1% των φοιτητών που φοιτούν στο Πανεπιστημιακό Ίδρυμα της Καβάλας φαίνεται πως νόσησαν από COVID-19, καθώς ένα πολύ μεγάλο ποσοστό τόσο των φοιτητών όσο και των καθηγητών είναι πλήρως εμβολιασμένοι. Από την αρχή διαπιστώσαμε ότι πάρα πολλοί φοιτητές μας είναι εμβολιασμένοι, δηλαδή περίπου το 87%, και πάρα πολλοί καθηγητές πάνω από το 90%. Επομένως, υπήρχε μία προστασία από τα εμβόλια και αυτό βοήθησε πάρα πολύ στο να μην έχουμε μεγάλη διασπορά κρούσματων. Είχαμε πάρα πολύ λίγα κρούσματα σε σχέση με τους φοιτητές, οι οποίοι παρακολούθησαν να πω ότι από 1 Οκτωβρίου όλα τα μαθήματα γίνονται διαζώσεις. Και επομένως σε αυτό συνέβαλε ακριβώς αυτή η συνεπή στάση που ακολούθησε και το διδακτικό προσωπικό και οι καθηγητές μας, αλλά και οι φοιτητές μας.